Λοιπόν, παίρναμε και ρωτούσαμε τον κόσμο τι σημαίνει μια λέξη που και εγώ πρώτη φορά την άκουσα στη ζωή μου. Η λέξη καμποτάζ. Και οφείλω να σου ομολογήσω πως πολλοί την ήξερα και άλλοι τόσοι όμως δεν την ήξερα. Άχνα μου να στα χέρια σου καράβι για να με ταξιδεύω. Ελένη, η αποστολή σου σήμερα είναι η εξής. Θέλω να μου βρεις την ερμηνεία της λέξης καμποτάζ. Ποιος? Μαρίνα Πλακίδα. Ποιος? Μαρίνα Πλακίδα. Η Μαρίνα. Η Πλακίδα. Μ' ακούτε? Ακούω, ναι. Σας τηλεφωνώ από τον Όμιλο Παμπινιώτη. Μ' ακούτε? Ναι, ακούω. Βγάζουμε ένα καινούριο λεξικό με παράξενες ερμηνείες λέξεων. Μ' ακούτε? Ονομάζομαι Μαρίνα Πλακίδα. Σας τηλεφωνώ από τον Όμιλο Παμπινιώτη. Μήπως ξέρετε τι σημαίνει λέξη καμποτάζ? Σαμποτάζ. Ναι. Χριστίνα. Ποια? Χριστίνα. Πάντως όχι σαμποτάζ. Δεκαπάζ. Δεκαπάς, ναι. Ούτε καμιά σχέση. Τότε τι είναι? Ασχολούμαι και με τρίχες γι' αυτό. Μήπως ξέρετε τι σημαίνει λέξη καμποτάζ? Ναι, λοιπόν. Όχι, δεν γνωρίζω. Τι σημαίνει? Χασάν! Τι σημαίνει λέξη καμποτάζ? Άρα μου να στα χέρια σου καράβι για να με ταξιδεύεις κάθε βράδυ. Ένα είδος, πώς να το πούμε, αυστηροποίησης όρων. Τώρα με πιάνετε εξαπρόπτου και έχω και το άλλο τηλέφωνο στα το μισό λεπτό. Να σας πω κάτι, μήπως δεν το ξέρετε και με κοροϊδεύετε? Καθόλου, καλή. Ό,τι μέρα αυτή τη δουλειά κάνετε? Ούτε μεσημέρι, ούτε βράδυ, ούτε τίποτα. Να βγάλουμε κι εμείς το ψωμί μας, για 300 ευρώ δουλεύουμε. Και ώρα, αγάπη μου, πήρες να μου πεις εμένα τέτοιο πράγμα? Άσμο, σε παρακαλώ, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί, καλή κυρία μου, μου το κάνετε αυτό? Αφήστε με ένα λεπτό να σας εξηγήσω. Α, δεν μπορώ. Γιατί, τι κάνετε κι εσείς? Ψηλά το φεγγαράκι πάνω. Καμποτάζ. Τίποτα. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβες τίποτα. Γιατί τις άλλες φορές που τα καταλάβαινες όλα, συνεννοούμαστε να σου. Τώρα το κατάλαβα αυτό. Ετοιμάζουμε ένα καινούριο λεξικό που ονομάζεται έξυπνες ερμηνείες. Γνωρίζω. Θέλετε να μου... Νομίζω ότι γνωρίζω. Ωραία, θέλετε να μου πείτε, σας παρακαλώ. Τι θα κερδίσω? Όχι, σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω, ναι, αλλά είμαστε σε εκτροπή αυτή τη στιγμή. Πείτε μου λίγο εν συντομία. Τώρα δεν μπορώ να σας βοηθήσω, όχι. Αφού την ξέρετε τη λέξη, γιατί δεν μου τη λέτε? Την ξέρω, αλλά δεν μιλάω. Όχι, όχι, όχι. Είστε λίγο αυστηρός όμως, γιατί είστε έτσι? Γιατί μου είπατε ένα δευτερόλεπτο. Αν μου λέγατε λεπτό, σας ακούω λοιπόν. Πείτε μου. Ένα σχήμα λόγο τώρα ήταν. Και το δικό μου. Και το δικό σας, ωραία.